ότι έχει δημιουργήσει μια έκπληξη το γεγονός ότι έστειλε το καμάρι των γεωτρυπάνων του σε τουρκικά ύδατα. Ο κ. Ερντογάν ήταν πάντα καλός άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος. Εμείς θα τον είχαμε παρεξηγήσει. Εμείς τον έχουμε παρεξηγήσει. Πιστεύω ότι η συγκυρία... Η αλήθεια είναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είστε από τους ανθρώπους που θυμάμαι τη φράση σας και δεν σας το κρύβω ότι χρησιμοποιώ συχνά πυκνά. Μπορείτε να με κατηγορήσετε και για λογοκλόπο. Ότι είστε που λέτε ότι ο Θεός να μας κόβει μέρες και να του δίνει χρόνια. Σε μένα, όχι σε εσάς. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Και από μένα μερικές μέρες, κύριε μας, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, γιατί έχει φροντίσει να δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο ουσιαστικά ευνοεί την ελληνική διπλωματία, άσχετο αν η ελληνική διπλωματία χάνει ευκαιρίες τραμπακτές για να ενισχύσει τη διεθνή της θέση. Σαν πιέζει, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, είχα γίνει κουραστικός να λέω ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε στον κύριο Ερντογάν να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός στο ουκρανικό μέτωπο, τη στιγμή που μπορούσε η Ελλάδα και η Κύπρος να μεσολαβήσουν ως ευρωπαϊκές και μάλιστα χριστιανικές ορθόδοξες χώρες, να καλέσουν τις δύο δυνάμεις στους Δελφούς και να είναι εκείνες οι οποίες θα φρόντιζαν για τη διπλωματική διαδικασία και την κατάπαυση του κυρός. Δεν το κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Απέναντίας κοιτάξαμε να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Πράγμα το οποίο συνεχίζω να θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος και το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Το δεύτερο το οποίο κάναμε ήταν η υπόθεση Βίνικ, την οποία την περάσαμε στα ψηλά. Ο Βίνικ καθόθηκε στην Γαλλία, μπήκε στο αεροπλάνο, τον στείλαν στην Ελλάδα οι Γάλλοι και δεν επιτρέψαμε ούτε στον πρόξενο να πάει να τον επισκεφτεί. Έφυγε κατευθείαν για Αμερική. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο περάσαμε στα ψηλά, αλλά θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Και πολλά άλλα τα οποία έχω καταρχήν πει, τα οποία, να, παραδείγματος χάρη, χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία όταν έγινε η εισδοχή, οι αιτήσεις Σουηδίας, Φιλανδίας για το ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Λευκοσία, Αθήνα και Λευκοσία, να κάνουν και αυτές μια αίτηση για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και να αφήσουμε την Τουρκία να εκτίθεται βάζοντας αυτή τα εμπόδια για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να είναι και μια πρωτοβουλία της Κύπρου? Μα γιατί η Κύπρη, ποιος σας είπε ότι είναι πιο έξυπνη από εμάς? Ο κύριος Αναστασιάδης, επειδή είχα κάνει ομιλίες στην Κύπρο, είχα θετό τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μου κείμενο το είχα γράψει το 2005 στα Νέα υπέρ της εντάξεως της Κύπρου στον ΝΑΤΟ. Τελευταία είχα πάει κατά τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή μετά το Φλεβάρι και πριν το Φλεβάρι στην Κύπρο, και είχα θέσει στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας σε ένα μεγάλο κρατήριο 500 ατόμων την υπόθεση της εντάξεως της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Έγινε μετά με μια σειρά συνεντεύξεων στην κυπριακή τηλεόραση και στα ιδιωτικά και στην κρατική, ώσπου ο κύριος Αναστασιάδης αναγκάστηκε να απαντήσει ότι η περίοδος δεν είναι όρημη από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά είδα ότι στο πρόγραμμα του κυρίου Νεοφύτου, ο οποίος κατεβαίνει για υποψήφιος πρόεδρος, η πρότασή μου υιοθετήθηκε, αλλά και με άλλες θέσεις οι οποίες θεωρώ ανόητες και εθνοβλαβείς, όπως παραδείγματος χάρη δικοινωτική ριζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δεν μπορεί τώρα Έλληνα, Ελληνοκύπριος υποψήφιος πρόεδρος, να μιλάει για πολιτική ισότητα, δηλαδή για καθεστώς apartheid. Μάλιστα, όλη αυτή η πολιτική μας, γιατί ξέρετε, η γεωπολιτική δεν απομονωνόμαστε ούτε οφαλοσκοπούμε. Εξετάζουμε το σύνολο του πλέγματος. Και το σύνολο του πλέγματος είναι ο πλανήτης.
Από εκεί και ύστερα, αφού εξετάσουμε το σύνολο των ανταγωνισμών, μετά αρχίζουμε και εστιάζουμε στο σύμπλοκο που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, η πολιτική μας υπήρξε μη ικανοποιητική, μη επαρκής. Δεν ήταν πλήρως αποτυχημένη, αλλά ήταν μη επαρκής. Αφήσαμε ευκαιρίες να χαθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πες το μου, κύριε Μιχαλάκη, με την έκφραση «επιτίδιος ουδέτερος» ξεπερδεύουμε την Τουρκία. Όχι, βέβαια. Δεν κατάλαβα γιατί η Ελλάδα δεν είναι το ίδιο επιτίδια ουδέτερα. Αν αναφέρεστε στο θέμα της Ουκρανίας, γιατί απλώς θα το πληρώσουμε στην Κύπρο. Όχι, θα το πληρώσουμε στην Κύπρο, τώρα θα το πληρώσουμε στην Κύπρο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες πλέον έχουν γίνει χαβιάρι, είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο μέχρι σήμερα Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν εκείνο το οποίο επέμενε με την στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας στην εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο. Πιστεύετε ότι η Κίνα θα αλλάξει στάση? Πιστεύω ότι η Κίνα, από τη στιγμή που θα αναγκαστούμε να πάμε στην σωστή πλευρά της ιστορίας και μαθήν, γιατί μην νομίζετε, έρχεται και αυτή η στιγμή, έτσι, θα αναγκαστεί να αλλάξει στάση. Λοιπόν, ξέρετε, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Το λέω έτσι ρητορικά αυτό. Και μήπως θα πρέπει να κάτσουμε να ξανακοιτάξουμε τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, τι να κάνω, να κάνω αναδρομή στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο υποτίθεται ότι είναι παράνομο, ανυπόστατο κτλ. Και την ίδια στιγμή εμείς πάμε και κάνουμε συμφωνία μερικής οριοθετήσεως με την Αίγυπτο, αφήνοντας, κλείνοντας το μάτι ουσιαστικά και στην Τουρκία και στην διεθνή κοινότητα, ότι δυτικά του 26ου και ανατολικά του 28ου η υπόθεση είναι αμφισβητούμενη. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά, ειλικρινά. Πάμε και λέμε ότι μεγαλώσαμε την Ελλάδα στο Ιόνιο με δύο ουσιαστικές μειωμένες επίρειες στην διεύρυνση των θαλασσίων ζωνών του από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και σταματάμε στο τέναρο. Μα, συγγνώμη, όταν ήταν ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, εκείνο το οποίο έλεγε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, και ήμουν και εγώ το οποίο το υποστήριζα επίσης, ήταν ότι δεν μπορείς να κάνεις μερικές οριοθετήσεις και να σταματάς το τέναρο. Δεν βάζεις μέσα τα κύθυρα, ας πούμε. Διότι θα δώσεις το δικαίωμα στον Τούρκο να σου πει ότι και εσύ ο ίδιος αποδέχεσαι ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθήκων. Και απόδειξη. Όταν ο κύριος Δένδιας έκανε αυτή τη διεύρυνση, μετά από δύο μέρες βγήκε ο Τσαβούσοβλου και είπε δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι μπράβο, τους Έλληνες που καταλάβανε ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθηκών και συμφωνούν μαζί μας. Έτσι. Και το δεύτερο ήταν ότι βεβαίως και να πάμε στη Χάγη, αλίμονο, αν υιοθετήσουμε την ίδια μεθοδολογία από αυτήν που υιοθετήθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος και στην οριοθέτηση με την Ιταλία, ευχαρίστως ερχόμαστε. Γιατί κάναμε εφαρμογή της μειωμένης επίρειας. Τι να σας πω τώρα πρωί-πρωί, δεν έχει νόημα. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν τι κάνει? Περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή για μένα, μπορώ να κάνω λάθος. Όταν λέτε κατάλληλη στιγμή, για ποιο πράγμα? Για το Αιγαίο Τρίπανο. Μάλιστα. Ο κύριος Ερντογάν λέει το εξής. Βλέπει αυτή τη στιγμή ότι συγκεντρώνονται τεράστιες δυνάμεις πυροβολικού στο νότο της Ουκρανίας και ειδικά στις περιοχές Χερσόνας Μικολάιεφ, που είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Το Μικολάιεφ είναι το κλειδί της Οδυσσού. Λοιπόν, οι Ρώσοι ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή να κάνουν συντριπτικές επιθέσεις στο νότο, γιατί όλο το ανατολικό μέρος της Ουκρανίας έχει καταληφθεί, τον Ντομπάς δηλαδή. Mm-hmm.
το 26% της Ουκρανίας είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια των Ρώσων πλήρως. Και ετοιμάζονται να δώσουν την συντριπτική αυτή, το συντριπτικό αυτό πλήγμα στο Μικολαΐβ, ούτως ώστε να ακολουθήσει ο Οδυσσός και μετά ο περίπατος για την υπερδυστερία. Λοιπόν, ουσιαστικά να γίνει περίκλειστη στη χώρα η Ουκρανία δηλαδή, να ενωθούν με τις περιοχές που, που βρίσκονται. Αυτό που είπα από την πρώτη μέρα και καθυβρίστην ως φιλορώσος. Λοιπόν, είστε φιλορώσος? Όχι βέβαια. Όταν σας λέω να βάλετε δική προστατά, το είναι φιλορωσική η πρόταση. Η Ρωσία πάντα ονειρευόταν δική προστατός ΝΑΤΟ. Από πού και ως πού φιλορώσος? Όταν κάνεις ανάλυση όμως, κάνεις ανάλυση. Δεν βάζεις ταυτότητες, ούτε παίρνεις ιδεολογικές τοποθετήσεις. Άλλωστε το έργο μου, ολόκληρο το έργο μου, έχω 132 δημοσιεύσεις και 24 βιβλία, κύριε Μαχελάκη. Έτσι. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς τι έχω γράψει και τι υποστηρίζω. Η γεωπολιτική, και το λέω πάντα και στους φοιτητές μου, απαιτεί να βγάζεις τον εγκέφαλο από το κρανίο, να τον βάζεις μισή ώρα στο ψυγείο, και μετά να τον ξαναφοράς και μετά να κάνεις ανάλυση. Είμαι τόσο φιλορώσος όσο και ο Κίσιγκερ, τόσο φιλορώσος όσο και ο Μερσάιμερ, τόσο φιλορώσος όσο και ο Μπέρνι Σάντερς, έτσι, τόσο φιλορώσος όσο και ο Κίρμπι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, όταν θέλεις να κάνεις ανάλυση δεν βάζεις ιδεολογικά γυαλιά, ιδιαίτερα γεωπολιτική ανάλυση. Λοιπόν, και σας λέω και πάλι, πόσο φιλορωσική είναι η πρότασή μου η Κύπρος να κάνει έτσι για τον ΝΑΤΟ? Πόσο φιλορωσική είναι η πρότασή μου να κάνει αυτή την αίτηση για τον ΝΑΤΟ στο πακέτο Σουηδίας-Φιλανδίας? Ας είμαστε σοβαροί. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο περιμένει εδώ δεν είναι αυτή τη συγκυρία, δηλαδή την περίοδο της μεγάλης έκρηξης στον νότο της Ουκρανίας, που πιστεύει ότι λόγω του ρόλου της Τουρκίας, που τον επιτρέψαμε να τον πάρει, κλείνει η παρένθεση, αυξάνεται η γεωστρατηγική υπεραξία της χώρας του. Και άρα εκεί είναι καλύτερη συγκυρία για να κάνει το χτύπημα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό με ανησυχεί εμένα. Έτσι, το ανησυχεί εντός εισαγωγικών. Ναι. Αυτό με προβληματίζει, είναι η καλύτερη έκφραση. Λοιπόν, και λέω ότι η περίοδος εκείνη από τις 15 Αυγούστου μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, είναι μια επικίνδυνη περίοδος να δούμε καταστάσεις που δεν θα μας αρέσουν. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί τη μέθοδο του Σαλαμίου στην Ελλάδα. Και τι λέει? Εφόσον μπορώ, ακολουθεί το δίδαγμα του Σούντζου. Ο καλύτερος πόλεμος είναι αυτός το οποίο δεν έχεις δώσει. Και από τη στιγμή που μπορείς να κερδίζεις στο πολιτικό πεδίο, δεν χρειάζεται κάποιο πόλεμο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, όσο μπορεί να εισπράττει υποχωρήσεις από πλευράς Ελλάδος στο διπλωματικό πεδίο, θα τις κάνει. Ήδη σας ανέφερα δύο από αυτές. Λοιπόν, συνεπώς, γιατί να πιέζετε? Από την άλλη μεριά, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, ό,τι και αν λέμε, έτσι, είναι πολύ ισχυρές, πολύ επαγγελματικές, με πολύ υψηλό ηθικό και επαγγελματισμό. Και ξέρουν γιατί θα πολεμήσουν. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Κάτι άλλο ακόμη. Αν ο κύριος Ερντογάν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συντρίψει τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με μια επίθεση του, θα την είχε κάνει όπως την έχει κάνει γύρω-γύρω στο περιβάλλον του. Υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Δεν πολλά που τον σταματάνε. Γι' αυτό λέω, ας προσθέσουμε ακόμα ένα, ας σοβαρευτεί και ο κύριος Αναστασιάδης, και ας κάνει την πρόταση που λέω για την Κύπρο στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Γιατί μου πει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι, δεν βοήθησε κατά την τουρκική εισβολή, θα το θυμίσω πολύ απλά ότι η Κύπρος δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Έτσι.
Και δεν είναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν πέρσι.